Τα Γιάννενα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αποτέλεσαν τον πρώτο σταθμό στην πρώτη επίσημη επίσκεψη της νέας γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σιρεγγέλα, που συνοδευόταν από τον Στέλιο Κονταδάκη. Οι δυο τους μαζί με στελέχη της περιοχής συνομίλησαν με το διοικητή και τον αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ενώ συνάντησαν εκπροσώπους εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Η κυρία Σιρεγγέλα είναι η πρώτη γυναίκα γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής που αναλαμβάνει τα ηνία από τον Παύλο Μαρινάκη. Προτεραιότητά της, όπως είπε, να διαφυλάξει και να προωθήσει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της παράταξης με την κοινωνία. Ενώ ξεκαθάρισε ότι η πρόθεσή τους είναι να βρεθούν κοντά σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ανέφερε ότι θέλουν να προχωρήσουν το έργο της κυβέρνησης και όσα έχει θέσει προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βέβαια και είναι και η πρώτη επίσκεψη εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που βλέπω ότι γίνεται πραγματικά μια εξαίρετη δουλειά. Στόχος μας είναι αυτό ακριβώς που είπατε, να καταγράφουμε τα προβλήματα, να μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, γιατί αυτό θεωρώ ότι ως κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία αυτό έκανε και πέτυχε. Πραγματικά ακούγαμε τους ειδικούς, τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Και από εκεί και πέρα ο ρόλος των πολιτικών είναι να καταγράφουν αυτά που λένε οι ειδικοί και να προσπαθούν να τα προσαρμόζουν σε πολιτικές. Το Πανεπιστήμιο, βλέπω εδώ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι πραγματικά έτσι, πολύ σημαντικό όλη η δράση που έχει. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι με ενημερώσανε, δεν μένει μόνο στα στενά όρια της Ηπείρου. Πηγαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και δέχεται κόσμο. Είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Γι' αυτό και είχαμε και μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τα προηγούμενα χρόνια. Τα προβλήματα φυσικά υπάρχουν, φυσικά παραμένουν κάποια προβλήματα και αυτός είναι ο στόχος, να είμαστε πάνω από τα προβλήματα και να τα λύνουμε. Οι προσλήψεις νομίζω ότι είναι, κύριε Γραμματέα, το μεγαλύτερο θέμα που έχουν τουλάχιστον τα δημόσια νοσοκομεία και το δικό μας είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας. Έχω ήδη ενημερωθεί και για αυτό το θέμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε πει ότι αυτή η τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα είναι η τετραετία που θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στα θέματα υγείας. Οπότε θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και προσλήψεις. Ήδη είδαμε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης της υγειονομικής γίνανε αρκετές προσλήψεις και φυσικά όπου υπάρχουν θέματα θα είναι εκεί και από το Υπουργείο Υγείας που προσπαθούν και κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, όλη η πολιτική ηγεσία, για να λυθούν τα προβλήματα και το θέμα των προσλήψεων αλλά και άλλα που μπορεί να προκύψουν. Η δική σας προσωπική στόχευση, γιατί τώρα αναλάβατε, πραγματικά τώρα δηλαδή μόλις πήρατε τα ενία μιας δύσκολης θέσης, πραγματικά δύσκολης θέσης και με πολλές απαιτήσεις. Η δική σας στόχευση? Η δική μου η στόχευση είναι όχι μόνο να είναι ανοιχτά τα γραφεία της Πειραιώς για τους πολίτες και για τα μέλη μας, αλλά να πηγαίνουμε εμείς σε όλους τους πολίτες, σε όλα τα μέλη, σε όλους τους φορείς, σε όλους όσους είπαμε και τους ειδικούς που είπαμε πολύ πιο πριν και να φέρνουμε εμείς να πηγαίνουμε εκεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και με το Στέλιο τον Κονταδάκη από σήμερα, εδώ από τα Γιάννενα και συνεχίζουμε. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Στέλιου Κονταδάκη, που μίλησε για τον προγραμματισμό που έχουν και που ήδη έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν με τη νέα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η σημερινή επίσκεψη έρχεται να ενταχθεί σε ένα προγραμματισμό επισκέψεων που έχουμε κάνει με τη νέα γραμματεία σε όλη την Ελλάδα. Το κάναμε πριν τις εκλογές, το κάνουμε τώρα και θα το κάνουμε και μετά τις εκλογές και μετά τις επόμενες εκλογές. Έτσι, άρα δεν μας βλέπετε προεκλογικά μόνο. Είμαστε πάντοτε δίπλα σε κάθε πολίτη, κατ' εντολή και επιθυμία του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε εδώ και θα πάμε και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος για να αφουγκραστούμε, όπως κάναμε και πριν. Αφουγκραζόμαστε τον παλμό της κάθε τοπική κοινωνίας. Ο ρόλος μας ως κόμμα είναι και ως κομματικά στελέχη είναι να μεταφέρουμε αυτόν τον παλμό και στην Πειραιώς, αλλά πολύ περισσότερο και στην κυβέρνηση, με ό,τι δυνάμεις έχουμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων τα οποία βρίσκουμε σε κάθε περιοχή. Ξεκινήσαμε κατά προτεραιότητα από το νοσοκομείο, διότι αυτή είναι η προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας, όπως την έθεσε και ο Πρωθυπουργός μας. Η υγεία είναι το Α και το Ω, η υγεία των πολιτών. Εκεί θα δώσουμε έμφαση την επόμενη τετραετία. Γι' αυτό ξεκινήσαμε την πρώτη μας επίσκεψη από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Είδαμε ένα νοσοκομείο κόσμημα για την περιοχή. Ό,τι προβλήματα υπάρχουν, πιστεύω ότι θα επιληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλη η ηγεσία από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Υπουργό Υγείας θα κοιτάξουν να δώσουν λύσεις σε ό,τι θέματα υπάρχουν για να έχουμε ακόμα καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου.
Και ο δεύτερος λόγος των επισκέψεων, πέραν από τα προβλήματα που θέλω να ακούσουμε από τις τοπικές κοινωνίες, είναι να ακούσουμε ως κόμμα. Τώρα θα μιλήσω και ως κομματικό στέλεχος, θα μιλήσω, να ακούσουμε και τα κομματικά μας στελέχη, έτσι. Γι' αυτό το απόγευμα στον προγραμματισμό αυτό εντάσσεται πάντοτε μία συνεδρίαση της τοπικής οργάνωσης, της ΔΕΕΠ, με όλες τις τοπικές οργανώσεις της περιοχής, για να ακούσουμε και τα κομματικά μας στελέχη. Είμαστε άνθρωποι, και εγώ και η Μαρία, αλλά και όλα τα στελέχη της Περιός, όχι του γραφείου, αλλά του πεδίου.